Έπιασε δουλειά η Τριμελής Ερευνητική Επιτροπή που έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση καταγγελιών ότι η τουρκοκυπριακή γη περιήλθε στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Ο Σωκράτης Χάσικος κατήγγειλε ότι η εν λόγω αγοραπολισία δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για πώληση τουρκοκυπριακής γης στις ελεύθερες περιοχές. Εγώ αφισβητώ τις εκθέσεις της ΚΥΠ που έλεγαν ότι ο Τουρκοκύπριος διαμένει σε ελεύθερες περιοχές. Ήταν στημένο δηλαδή, κύριε Πρόεδρε. Κατήγγειλε επίσης περίεργες συνθήκες κάτω από τις οποίες η προηγούμενη κυβέρνηση επέτρεψε να γίνει η υποδιερεύνηση πράξη. Και η συμφωνία ήταν αυτόν το τεμάχιο να εκτιμηθεί η τιμή του πολύ πιο χαμηλά από την πραγματική του αξία. Υπό τον όρο να απελευθερωθεί η υπόλοιπη περιουσία του Τουρκοκύπριου προς πώληση. Μια κομπίνα ουσιαστικά. Εξήγησε ότι επειδή η τουρκοκυπριακή γη βρισκόταν σε οικιστική περιοχή, αποφασίστηκε αλλαγή χρήσης από το Υπουργικό Συμβούλιο της προηγούμενης κυβέρνησης, ώστε να επιτρέπονται έργα ανάπτυξης. Αφού ήταν γνώση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι ο τελικός αγοραστής θα ήταν η ΣΥΤΑ, γιατί εν τη αυτή περιπτώση το Υπουργικό Συμβούλιο δεν συμβούλευσε τη ΣΥΤΑ ή το Ταμείο των Υπαλλήλων της ΣΥΤΑ να αγόραζε το τεμάχιο πριν την αλλαγή της χρήσης, όπου η αξία της γης πολλαπλασιάζεται. Ενώπιον της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου υπήρχαν καλύτερες προσφορές για τις επενδύσεις που επρόκειτο να κάνει, είπε ο Υπουργός. Γιατί επέλεξε η ΣΥΤΑ αυτούς που δεν είχαν καν άδεια, αντί αυτών που πληρούσαν όλους τους όρους και μάλιστα και όλοι οι χρήματα. Έγινε μια πραγματική λαιλασία του Ταμείου Συντάξεων της ΣΥΤΑ εξαιτίας υπερβολικών και αχρίαστων επενδύσεων, δήλωσε ο Σωκράτης Χάσικος.